Η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Σερών ενημερώνει τους δικαιούχους του προγράμματος ΤΕΒΑ ότι θα γίνει διανομή των προϊόντων που υπολείπονται από το επισητιστικό πρόγραμμα την 5η και την Παρασκευή 23 και 24 Ιουνίου αντίστοιχα. Αφορά το επισητιστικό πρόγραμμα, η κερδής συνεχίζει γιατί ήρθαν επιπλέον ποσότητες, συν τα υπόλοιπα που είχαν μείνει από την προηγούμενη φορά κάτι λίγα. Θα τα διανέμει στους δικαιούχους του προγράμματος ΤΕΒΑ την Πέμπτη και την Παρασκευή για δύο μέρες. Καλούνται όσοι είναι δικαιούχοι του προγράμματος ΤΕΒΑ και εγγεγραμμένοι στους καταλόγους της ΚΕΔΙΣ να προσέλθουν προκειμένου να παραλάβουν τις ποσότητες που τους αντιστοιχούν. Η διανομή θα ξεκινήσει 9 το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 2 το μεσημέρι. Ο χώρος που θα γίνει είναι η αποθήκη Σταυλαρίδη στο 3ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Σερών Ιγρήτας, καθώς και στα ίδια σημεία διανομής στο Προβατά, Σκούταρη και στο Λευκόνα. Στις εγκαταστάσεις αποθήκης του Σταυλαρίδη στο 3ο χιλιόμετρο Σερών Ιγρήτας, από το ίδιο σημείο και την προηγούμενη φορά είχαν λάβει οι δικαιούχοι, να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι η ΚΕΔΙΣ με μια καλή οργάνωση που έχει οι δικαιούχοι των πρώην Δήμων θα τα μεταφέρει με δικά της μέσα στο πρώην Δημαρχείο Σκουτάριος, για τον Δήμο Σκουτάριος, για τους δικαιούχους, στο Αγροτικό Ιατρείο του πρώην Δήμου Καπετάν Μητρούση στον Προβατά, και στο Λευκόνα η δαμή θα γίνει από τις εγκαταστάσεις που ήταν το Αγροτικού Ιατρείου. Από εκείνο το σημείο και θα προσέλθουν οι ενδιαφερόμενοι να τα παραλάβουν. Άρα οι συνδημότες που είναι από τους πρώην Δήμους δεν χρειάζεται, είναι και γραμμένοι στους καταλόγους, δεν χρειάζεται να έρθουν στην πόλη. Η ΚΕΔΙΣ θα μεταφέρει τα προϊόντα στις κατατόπους εγκαταστάσεις προκειμένου να γίνει η διανομή τους μέσα από τους καταλόγους τους οποίους έχουμε στο αρχείο. Τι προϊόντα? Προϊόντα έχει διατροφής, τώρα μην κάνουμε αναφορές ακριβώς, είναι προϊόντα διατροφής και κάποια είδη καθαρισμού.